Με το φακό του Καλύμνος Νιού ζητήσαμε από τον τέος δήμαρχο, τον κύριο Γιάννη Γαλουσί, να μιλήσουμε λίγο για τον περιφερειακό δρόμο. Γιατί ένας περιφερειακός δρόμος, τον οποίο ξεκίνησε ο κύριος Γαλουζής, έχει μείνει όμως ανενεργός. Και δεν βλέπουμε να γίνεται κάτι. Κύριε Γαλουζή, τι γίνεται με αυτό το θέμα? Παρακολουθώ και εγώ, και μάλιστα μπορώ να σας πω ότι επειδή είναι μια περιοχή που πηγαίνω συχνά και περπατάω εκεί και κάνω τις απογευματινές μου βόλτες, λοιπόν, παρακολουθώ πράγματι τις εργασίες και βλέπω ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα υπάρχει μια στασιμότητα στο συγκεκριμένο έργο. Ξεκίνησε επί δικής μας δημοτικής αρχής το 2019, ξεκίνησε την περίοδο την προεκλογική και ίσως αυτό δεν άρεσε σε πάρα πολλούς, σε πολλές αντιπολιτευόμενες παρατάξεις την περίοδο εκείνη, με αποτέλεσμα, ενώ ξεκίνησε το έργο, φρόντισαν την περίοδο εκείνη να το σταματήσουν για επουσιώδη, για δευτερεύοντες λόγους. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε όμως, έστω με την όποια καθυστέρηση, και ενώ είπαμε εντάξει λοιπόν αυτό το έργο τελικά θα τελειώσει, τουλάχιστον ήδη άνοιξε, όμως παρακολουθούμε ότι σταματάει. Γιατί σταματάει και γιατί μας κατηγορεί εμάς ότι έπρεπε να υπογράψει νέα σύμβαση, όταν ο ίδιος δεν τήρησε τα προβλεπόμενα στην προγραμματική σύμβαση την οποία εγώ είχα υπογράψει. Άρα όταν υπέγραψα εγώ την προγραμματική σύμβαση μαζί με τον τότε Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Αποστολάκη, στη φάση αυτή είχαμε λοιπόν κάτι στο οποίο είχαμε συμφωνήσει με τον τότε υπεύθυνο των έργων της ΜΟΜΚΑ, τον κύριο Κλούβα, τον ταξίαρχο κύριο Κλούβα, είχαμε ένα συγκεκριμένο σχέδιο δρόμου. Άρα ο δρόμος ο οποίος τελικά ξανασχεδιάστηκε από τον κύριο Κλούβα μαζί με εμάς, μαζί με τις δικές μας υπηρεσίες και με εμένα τον ίδιο περπατώντας την περιοχή, είχε άλλα έργα στη φάση αυτή, άρα δεν είχε αυτές τις μεγάλες κλίσεις, δεν είχε την κατεύθυνση αυτή την οποία επέμενε ο κύριος Διακομιχάλης από την αρχή να ακολουθήσει, δεν είχε εμάς τα τεχνικά έργα γεφύρια τα οποία πρόκειται να περάσουν πάνω από τα ρέματα για να βρεθεί στην απέναντι πλευρά. Επομένως, αλλάζοντας τα σχέδια στη βάση αυτή, αυξάνει ο προϋπολογισμός. Τα χρήματα, επομένως, τα οποία εμείς είχαμε προϋπολογίσει την περίοδο εκείνη, ήταν ακριβώς για τον δρόμο, τον οποίο δεν είχε αυτά τα έργα, γιατί ήμασταν στην άλλη πλευρά. Και αν ήθελε να στρίψει απέναντι, στο τέλος του δρόμου μπορούσε να στρίψει και να πάει αριστερά, χωρίς να χρειάζεται να κάνει γεφύρια και χωρίς να κάνει οτιδήποτε άλλο. Όμως αυτό δεν ήθελε. Ήθελε να ακολουθήσει, δεν ξέρω, στο δικό του μυαλό, ήθελε να φτάσει σε κάποια οικόπεδα. Ποια οικόπεδα ήθελε, λοιπόν, να ψάξουν. Λοιπόν, το κτηματολόγιο να δουν ποια οικόπεδα και ποιοι είναι οι ιδιοκτήτες στην αντίστοιχη περιοχή. Επομένως, εφόσον ξέρω εγώ ήθελε ξεκάθαρα λοιπόν αυτό τον δρόμο, λογικό είναι να πρέπει να υπογράψει νέα προγραμματική σύμβαση με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στη βάση αυξή, να αυξηθεί ο προϋπολογισμός του έργου, να συμπεριληφθούν μέσα τα νέα τεχνικά έργα τα οποία πρέπει να γίνουν, από ποιον θα γίνουν οι μελέτες των τεχνικών έργων, θα πρέπει να γίνουν από εμάς ή αν θα γίνουν από τις τεχνικές, μάλλον από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Οι κλίσεις οι οποίες εκεί στον δρόμο, έτσι όπως έχουν κάνει, είναι μεγαλύτερες του 10%, το οποίο προβλέπονται σε τέτοιου έργα τα οποία είναι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι το έργο το οποίο ξεκίνησε ομαλά και είχαμε κάνει μια πρόβλεψη μέσα σε 3 μήνες να έχει ολοκληρωθεί το έργο αυτό, θα κάναμε μια διάνοιξη ενός δρόμου που ήταν 1 χιλιόμετρο και φτάναμε στο σημείο που θέλαμε για να φτάσουμε. Σήμερα έκαναν το εύκολο, το έκαναν δύσκολο και μάλιστα άφησαν τον προϋπολογισμό και πολύ φοβάμαι ότι θα φύγει η Δημοτική Αρχή Διακομιχάλη και ο περιφερειακός δρόμος δεν θα έχει διανοιχθεί, όχι να έχει ολοκληρωθεί. Ναι. Γιατί μιλάμε για διάνοιξη στην αρχή. Δεν μιλάμε ότι θα έχει δοθεί ο δρόμος λοιπόν. Γιατί ο δρόμος θέλει μετά υδραυλικές μελέτες, θέλει ασφαλτοστρώτης, μελέτες για ασφαλτοστρώσεις και ό,τι άλλα θέματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε τι σημαίνει. Έχει μέλλον επομένως ο δρόμος αυτός. Όμως είναι ένα έργο αρκετά σημαντικό, προκειμένου να μπορέσει να υλοποιήσει και μια από τις υποσχέσεις του,
Δηλαδή τι, το αντιπλημμυρικό έργο το οποίο ο ίδιος έχει υποσχεθεί ότι θα λύσει μέσα στα 3 έργα τα οποία έχει δώσει, γιατί έχει εξαγγείλει πολλά δηλαδή, αλλά τα 3 έργα τα οποία στάθηκε στην, και η δέσμευσή του στην προεκλογική περίοδο, που ήταν το αντιπλημμυρικό έργο λοιπόν, το δεύτερο έργο το οποίο είπε η αξιοποίηση των ιαματικών πηγών και το τρίτο το οποίο είπε ότι θα σταματήσει το Βεζούβιο να καίει. Τα νερά τα είπαμε με τα αντιπλημμυρικά. Άρα εγώ στέκομαι στα 3 λοιπόν, στα 3 σοβαρά ακριβώς, για το Χαδά μιλάω, στη φάση αυτή. Και θα μου πούνε καλά εσύ τι έκανες εκείνη. Αρκετά πράγματα έκανα, αρκετά ξέμπλεξα, τα έβαλα στον δρόμο λοιπόν το σωστό για επίλυση, ξέμπλεξα τα δικαστήρια ιστορίες, είμαστε αυτοί που φτιάξαμε την μελέτη για την οργανωμένη εγκατάσταση διαχείρισης αποβλήτων, είμαστε αυτοί οι οποίοι βρήκαμε το χώρο που θα στεγάσει όλες αυτές τις εγκαταστάσεις, είμαστε αυτοί που αγοράζαμε τους κάδους για την ανακύκλωση, είμαστε αυτοί που φέραμε λοιπόν τα πράσινα σημεία στην Κάλυνο, είμαστε αυτοί που θα ξεκινούσαμε και την ανακύκλωση άμεσα στη φάση αυτή, γιατί ξέραμε πώς θα ξεκινήσει η ανακύκλωση και δεν θα κάνουμε αυτό το οποίο έχουν κάνει σήμερα, να έχουν μοιράσει τους κάδους δεξιά-αριστερά, να έχουν μπερδέψει τον κόσμο με την ανακύκλωση και ο κόσμος τελικά να μην ξέρει τι γίνεται και πώς γίνεται αυτή η ανακύκλωση και να καίει σε καθημερινή βάση αυτός ο χώρος εκεί πέρα. Πάλι θα παρεξηγηθεί που λέω γιατί καίει, αλλά δυστυχώς είναι 16 χρόνια δήμαρχος. Εγώ δεν είμαι 16 χρόνια. Έμεινα μια θητεία στη φάση αυτή, ζήτησα δεύτερη. Ο Καλλινιακός λαός θεώρησε ότι δεν είμαι ικανός εγώ και είναι ικανός ο κύριος Διακομιχάλης για να πάει να επιλύσει τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς όμως έχουν περάσει 2 χρόνια και έχουν περάσει και 3 μήνες. Λοιπόν, στη φάση αυτή ο χρόνος στενεύει, τα περιθώρια στενεύουν και μην ξεχνάει ότι το 2023 θα είναι προεκλογική περίοδος και εκεί υπάρχουν αρκετές δεσμεύσεις και απαγορεύσεις. Και τότε θα τον πιάσει και το άγχος, όπως μας έπιασε όλους την περίοδο εκείνη και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να τα υλοποιήσει. Ας τρέξει τώρα, γιατί έχει πολλά μέτωπα ανοιχτά, τα οποία οφείλει άμεσα στη φάση αυτή να μπορέσει να τα κλείσει. Και εκτός αυτού, ας υλοποιήσει τέλος πάντων ένα από τα 3 έργα τα οποία έχει υποσχεθεί στον Καλλινιακό λαό. Έστω και ένα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Γεια.